Χαίρετε. Άλλη μια συνδυαστική για πλάτη και κοιλιακούς σήμερα. Θα συνδυάσουμε μια έλξη με ουδέτερη λαβή, γιατί είναι η πιο δυνατή λαβή πάνω στο μονόζυγο, με κοιλιακό πάλι πάνω στο μονόζυγο. Θα δείξω πρώτα μια εκτέλεση για τους αρχάριους. Για έναν αρχάριο εκτελώ πρώτα μία έλξη και στο τελείωμα δουλεύω κοιλιακό. Έλξη, κοιλιακό. Έλξη, σταθεροποιούμε, επάνω κοιλιακό. Τώρα, δεν θέλω να παίρνω φόρα με την πλάτη μου προς τα επάνω και δεν θέλω να παίρνω φόρα με τον κορμό να με βγάλω επάνω. Θέλω όμορφα να εκτελέσω και την έλξη όσο γίνεται και τον κοιλιακό και την κάμψη του κορμού. Για έναν πιο προχωρημένο, αλλά πάλι με έλεγχο τώρα εδώ θέλω να το εκτελέσω, θα βγει η κίνηση σε ένα, δηλαδή έλξη με κορμό μαζί. Μια λεπτομέρεια που θέλω να προσέξω, τώρα θα σας δείξω, είναι ότι δεν θέλω να δουλεύω μόνο από ισχύο και κάτω, θέλω να σπάσω κορμό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, να μην λέμε συνέχεια τα ίδια. Δηλαδή, δεν θέλω μόνο να ανεβάζω πόδια, θέλω να δουλέψω κορμό, δηλαδή να μπω ολόκληρος μέσα στο τελείωμα της άσκησης. Συνδυάστε αυτά τα δύο, κερδίστε σε χρόνο και σε δύναμη. Βάλτε το στην προπόνησή σας και θα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ.